Τριάδος υπανέρωσης εν Ιορδάνη γέγονεν, αύτη γάρ υπέρθεους φύσης, ο πατήρ εφώνησεν, ούτως ο βαπτιζόμενος, Υιός ο αγαπητός μου, το πνεύμα συμπαρήν το ομοίο, όν ευλογούσι λαοί και υπεριψούσιν εις πάντας τους αιώνας. Αυτό είναι ένα από τα τροπάρια της 8ης οδής του πεζού κανόνος των Θεοφανίων και το οποίο είναι το τελευταίο αυτής της οδής. Τι λέγει αυτό το τροπάριο? Ότι στον Ιορδάνη ποταμό έγινε η φανέρωση της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι υπέρθεος φύσης. Ο πατήρ εφώνησε και είπε, ούτως ο βαπτιζόμενος είναι ο Υιός μου αγαπητός. Το Πνεύμα του Άγιον ήταν επίσης παρόν με τον Πατέρα και τον Υιό. Η Αγία Τριάς όλη εφανερώθη. Ο Τριαδικός Θεός, όν ευλογούσι λαοί και υπεριψούσιν εις πάντας τους αιώνας. Κατά τα τρία ταύτα τροπάρια, τα δύο προηγούμενα που εξετάσαμε και το παρόν, βρίσκονται κατά σειρά και το ένα ακολουθεί εις το άλλο, λέει ο Άγιος Νικόδημος ερμηνεύοντας εις το εορτοδρόμιο του. Το μεν πρώτο τροπάριο αναφέρει την θαρσοποίηση όπου ο Δεσπότης Χριστός επί εις τον Ιωάννη για να τον βαπτίσει. Το θάρρος δηλαδή που του έδωσε για να μπορέσει να τον βαπτίσει. Το δεύτερο τροπάριο διηγείται ότι ο Ιωάννης, αφού άφησε κάθε αντίσταση, τον εβάπτισε. Και αυτό το παρόν, το τρίτο τροπάριο, διηγείται ότι αφού εβαπτίστη ο Κύριος, εσχίστησαν οι ουρανοί και η φωνή του Πατρός εξηχήθη, ακούστηκε βροντερή και το Πνεύμα κατήθεν εν είδη περιστεράς. Και γιατί έχει ο Άγιος μία υποσημείωση εφανερώθη βαπτιζομένου του Κυρίου η Αγία Τριάς? Άκουσε τον διαβατικότατο πατέρα ημών Γρηγόριον, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης στον Παλαμά, ο οποίος λέγει την αιτία έτσι και την ερμηνεύει, τη φανερώνει ως εξής. Καθάπερ την αρχήν, μετά το υπήν των Θεών, νοήσομεν άνθρωπον, ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα η μετέρα και καθομοίωσιν, εν Αδάμ της φύσεως ημών πλαστήσεις, δια του προς αυτόν εφησίματος, το ζωαρχικόν πνεύμα εκφανένται και δοθέν, συνεξέφινε το καθυπόστασιν της δημιουργού θεότητος τριαδικών. Δηλαδή, όπως λέει, στην αρχή της δημιουργίας, μετά από τον Λόγο του Θεού, ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα η μετέρα και καθομοίωσιν, και είναι σε πληθυντικό γιατί και τα τρία πρόσωπα ενεργούν για να δημιουργηθεί ο άνθρωπος, εν Αδάμ της φύσεως ημών πλαστήσεις, και τότε επλάστη η φύση μας στον Αδάμ, με το εμφύσιμα που έδωσε προς αυτόν, το ζωαρχικόν πνεύμα φανερώθηκε και δόθηκε και φανέρωσε το καθυπόστασιν της δημιουργού θεότητος τριαδικών. Δηλαδή, το ζωαρχικό πνεύμα, αφού φανερώθηκε ή δόθηκε με το εμφύσιμα προς αυτόν, προς τον Αδάμ, συνεφανέρωσε και το τριαδικό των υποστάσεων της δημιουργού θεότητος επάνω στα άλλα κτίσματα. Επί των άλλων κτισμάτων, άτε μόνο ρήματι προαγωμένων,
του λόγου και του λέγοντος πατρός εκ φαινομένων μόνον. Σε αντίθεση με τα άλλα κτίσματα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπου παρήχθησαν όλα με τον λόγο και με τον πατέρα που λέγει και έτσι φανερώθηκαν, χωρίς δηλαδή να φανερωθεί με αυτόν τον τρόπο που φανερώθηκε εις την πλάση του ανθρώπου το Πνεύμα του Άγιου. Ούτω νυν της ημετέρας φύτσεως αναπλατωμένης εν Χριστώ, φανερωθέν το Πνεύμα του Άγιον, δια της εκ των υπερουρανίων προς Αυτόν εν Ιορδάνη βαπτιζόμενων καθόδου, των σωστικών των λογικών κτισμάτων, της ανωτάτωτε και πανεργού τριάδος, εφανερώθη μυστήριον. Δηλαδή έτσι και τώρα, στον Ιορδάνη που αναπλασσόταν στον Χριστό η φύση μας, το Πνεύμα το Άγιο φανερωθέν, δια της προς Αυτόν καθόδου από τα υπερουράνια, καθώς βαπτιζόταν στον Ιορδάνη, φανέρωσε το μυστήριο της υψίστης και πανεργού τριάδος, το σωστικό για τα λογικά κτίσματα. Γι' αυτό φανερώνεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος στον Ιορδάνη ποταμό. Για ποιο λόγο φανερώνεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος όταν πλάσεται και αναπλάσεται ο άνθρωπος? Όχι μόνο διότι είναι μόνος επίγειος μύστης και προσκυνητής της, αλλά και διότι είναι ο μόνος κατά την εικόνα της. Πραγματικά, τα μεν αισθητικά και άλογα ζώα έχουν μόνο πνεύμα ζωικό, αλλά και αυτό μη δυνάμενο να υφίσταται καθε αυτό, στερούνται όμως τελείως νου και λόγου, τα δε εντελώς υπέρ την αίσθηση, άγγελοι και αρχάγγελοι, ως νοηροί και λογικοί, έχουν νου και λόγο, αλλά όχι και πνεύμα ζωοποιό, επειδή δεν έχουν ούτε σώμα που να ζωοποιείται από αυτό. Ο δε άνθρωπος είναι ο μόνος που κατ' εικόνα της υπόσθετης φύσεως έχει νου και λόγο και πνεύμα ζωοποιό του σώματος, επειδή έχει και το ζωοποιούμενο σώμα. Όπως λοιπόν, αφού φανερώθηκε η ύψιστη και παντουργός τριάς τη στιγμή που αναπλασσόταν η φύση μας στον Ιορδάνη, σαν είδος αρχέτυπου της κατά την ψυχή μας εικόνας, ημέν βαπτίζοντες κατά Χριστό, μετά τον Χριστό βαπτίζουν με τρεις καταδύσεις. Στο όνομα δηλαδή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ενώ ο Ιωάννης εβάπτιζε με μία κατάδυση. Και αυτό επισημένοντας ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγει, αφού βαπτίστηκε ο Ιησούς, ανέβηκε αμέσως από το ίδωρ. Και ιδού, λέει, δηλαδή χωρίς να βγει από το ίδωρ, αλλά με το να αναδυθεί μόνο, το ανοίχθηκαν οι ουρανοί. Τι συμπεραίνουμε λοιπόν από αυτό? Ότι αν ο Κύριος βαπτίστηκε όχι στο Ιουδαϊκό βάπτισμα, ούτε στο δικό μας, αλλά στο του Ιωάννου, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια και το νερό Χρυσόστομο που το αποδεικνύουν αυτό στο λόγο περί βαπτίσματος, το δε βάπτισμα του Ιωάννου ετελείτο μόνο με μία κατάδυση, άρα και ο Χριστός βαπτίστηκε με μία μόνο κατάδυση. Και επειδή μόνο ο άνθρωπος είναι εικόνα της Αγίας Τριάδος, γιατί έχει νου, έχει και λόγο, έχει και πνεύμα, σε αντίθεση με όλα τα κτίσματα τα υπόλοιπα, τα άλογα ζώα, αλλά και τους υπέρ την αίσθηση αγγέλους και αρχαγγέλους, οι οποίοι έχουν μόνο νου και λόγο, ενώ τα αισθητικά ζώα και άλογα έχουν μόνο πνεύμα ζωικό,
το οποίο όμως και αυτό δεν μπορεί να υπάρχει από μόνο του. Γι' αυτό ακριβώς στην ανάπλαση, όπως και στην πλάση του ανθρώπου, φανερώνεται ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και συνεχίζει την ερμηνεία του ο Άγιος Νικόδημος στο τροπάριο αυτό και λέει: «Ούτω γαρ διηγείται ταύτα και το ύφος των τριών ομού Ευαγγελιστών, Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά, ότι δηλαδή αφού ευαπτίστη ο Κύριος, με το που ανέβη από το ίδωρ, εσχίστησαν οι ουρανοί και ακούστηκε η φωνή του Πατρός και το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε εν είδη περιστεράς». Λέγει λοιπόν ο Μελωδός, ο Άγιος Κοσμάς, επίσκοπος Μαϊωμά, που έχει συγγράψει τον παρόντα πεζό κανόνα των Θεοφανίων, λέγει ότι η φανέρωση της Αγίας Τριάδος έγινε εις τον Ιορδάνη ποταμόν. Η γάρα Αγία Τριάς εφάνει μεν δια πολλών συμβόλων και πολλές φορές στους παλαιούς προπάτορες και προφήτες που ήταν καθαροί το πνεύματι. Εφάνει όμως σκιωδός και ενιγματοδός. Και αυτό μπορεί να το βεβαιωθεί κάποιος για να αναγνώσει την Παλαιά Διαθήκη και τους προφήτες. Η δε καθαρά και ενεργής και δια των ενεργειών αποκάλυψης της Αγίας Τριάδος έγινε στον ποταμό Ιορδάνη. Αυτή γάρ η Αγία Τριάς είναι φύσης υπέρθεους. Και όμοιο αυτό είναι, κατά τον ανώνυμο ερμηνευτή, με το ρητό εκείνο του Δαβίδ που λέγει προς τον Εντριάδη ένα Θεόν: «Σφόδρα υπεριψώθης, υπερπάντας τους θεούς», από το οποίο ρητό πολλοί θεολόγοι επαρακινήθησαν να υπούν επί Θεού τη λέξη ταύτην, υπέρθεος. Και σημειώνουμε εδώ, λέει, για την κατανόηση της λέξης υπέρθεος, αυτήν την θεολογική υποσημείωση, λέει ο Άγιος Νικόδημος, για χάρη εκείνων που ασχολούνται με την ιερή θεολογία και λέμε ότι ο Θεός μάλλον είναι, υπάρχει ή εννοείται. Και μάλλον εννοείται ή λέγεται, σύμφωνα με τους ιερούς θεολόγους. Γι' αυτό και απερινόητος είναι, δεν μπορούμε δηλαδή να νοήσουμε και να κατανοήσουμε τι είναι ο Θεός, είναι και άρρητος και δεν μπορούμε και να πούμε γενικά τι είναι ο Θεός. Γιατί ούτε εννοούμενος είναι, σύμφωνα με τον Θεοφόρο Μάξιμο, αλλά πιστεύεται ότι είναι από τα νοούμενα. Γι' αυτό το λόγο η λεγόμενη αποφαντική θεολογία και με υπεροχή αφαιρετική οικειότερη μάλλον είναι για τον Θεό από την ταφαντική και θετική θεολογία. Δηλαδή λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, είναι η ζωή, το φως, αυτή είναι η καταφαντική θεολογία. Αλλά πιο πολύ ταιριάζει στον Θεό η αποφαντική θεολογία. Ο Θεός είναι απερινόητος, είναι ακατάληπτος, είναι απερίγραπτος. Λέμε δηλαδή όχι τι είναι ο Θεός, αλλά τι δεν είναι ο Θεός. Και αυτά τα εξηγεί ο εξοχότατος και θεολογικότατος Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, στο 5ο κεφάλαιο, περί μυστικής θεολογίας. «Ούτε ουσία, λέγει, είναι, ούτε αιών, ούτε χρόνος, ούτε υφίσταται νοητή επαφή μαζί του, ούτε επιστήμη, ούτε αλήθεια είναι, ούτε βασιλεία, ούτε σοφία, ούτε ένα είναι, ούτε ενότητα, ούτε θεότητα ή αγαθότητα, ούτε πνεύμα είναι, κατά τα μέτρα της γνωστικής ικανότητάς μας, ούτε ιότητα, ούτε πατρότητα, ούτε τίποτε άλλο από τα γνωστά σε μας ή σε κάποιο άλλο όν». Δεν έχει καμία σχέση ο Θεός με αυτά που γνωρίζουμε ή μπορούμε να αντιληφθούμε. Και παρακάτω πάλι συνεχίζει ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης:
η τελεία και ενιαία αιτία των πάντων είναι επάνω από κάθε θέση και η υπεροχή εκείνου που είναι απαλλαγμένος από όλα γενικώς τα πράγματα και βρίσκεται επέκεινα των όλων είναι επάνω από κάθε αφαίρεση. Δηλαδή ακόμα και όταν δεν λέμε ή λέμε τι δεν είναι ο Θεός και πάλι ο Θεός δεν μένει, είναι απερίγραπτος και είναι πάνω και από όλα αυτά. Αν λοιπόν σύμφωνα με την αποφατική θεολογία ο Θεός λέγεται ότι δεν είναι ουσία και θεότητα ή αγαθότητα, είναι φανερό ότι αυτός λέγεται και κατά την αφαιρετική και υπεροχική θεολογία ότι είναι υπερθεότητα και υπεραγαθότητα. Γι' αυτό και λέγει εδώ η Αγία Τριάς είναι φύσης υπέρθεος. Επειδή η υπεροχή είναι αφαιρετική θεολογία συνεπτυγμένα περιέχεται στην αποφατική και αντίστροφα στην αποφατική αλλά και στην καταφατική συνεπτυγμένα η υπεροχική περιέχεται. Υπέρθεος, υπεράγαθος, αυτό είναι η υπεροχική θεολογία. Γιατί όσα πει κανείς για τον Θεό καταφατικά, αυτά δύναμη έχουν υπεροχικής αφαιρέσεως και αποφάσεως, σύμφωνα με τον Άγιο τον Διονύσιο. Γι' αυτό ο Παχημέρης, παραφράζοντας το πρώτο κεφάλαιο περί θείων ονομάτων του Ιερού Διονυσίου, λέει τα εξής. Εάν κανείς πει για τον Θεό κάτι, είναι περισσότερο από αυτό το κάτι. Διότι ο Θεός είναι πέρα από κάθε πράγμα το οποίο ονομάζεται. Δεν υπάρχουν ονόματα, δεν υπάρχουν λέξεις για τον Θεό. Ό,τι και αν πούμε, ο Θεός είναι πέρα από αυτό που μπορούμε να πούμε. Γιατί είναι άκτιστος, ενώ οι λέξεις είναι εκτιστές. Γι' αυτό επενοήθηκε στους θεολόγους για αυτά τα θέματα η πρόθεση υπέρ και η αντωνυμία αυτό. Και λέγεται ο Θεός υπεράγαθος και αυτάγαθος και υπεράπειρος και αυτοάπειρος. Αφενός μεν διότι είναι πέρα από αυτά και ασύγκριτα μάλιστα και αφετέρου ότι είναι έτσι κυρίως και πρώτος και όχι με κάποια μετοχή ή σχέση ή σύγκριση. Διότι το όνομα σημαίνει ή σώμα ή πράγμα. Περισσότερο δε από αυτά το θείο είναι ακατανοήτος και εξηρημένος. Το υπέρθεος λοιπόν εδώ μπορεί να νοηθεί κυρίως για την θεότητα, δηλαδή για την ενέργεια του Θεού που είναι αχώριστη και συναίδια με την ανώνυμη φύση και ουσία του Θεού, η οποία έχει έξι σημενόμενα, σύμφωνα με τον Θεσσαλονίκης Μέγα Γρηγόριο και βλέπει και στην ερμηνεία, στην έκτη οδή του Τροπαρίου, του Δευτέρου Κανόνος στη Μεταμόρφωση, του οποίου η αρχή είναι «παρήλθε μεν η σκιά», που θέλει να πει ότι η φύση της Αγίας Τριάδος υπερέχει τη θεότητά της, δηλαδή τη θεία της ενέργεια, διότι η μεν ουσία και φύσης είναι πηγή και αιτία της ενέργειας και εντελώς αμέθεκτη. Κανείς δεν μπορεί να μετέχει στην ουσία της θεότητος, ούτε κανείς γνωρίζει τι είναι ο Θεός στην ουσία του παρά μόνο ο ίδιος ο Θεός. Και κανείς δεν είδε τον Θεό, ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, ούτε θα δει ποτέ την ουσία του Θεού. Υπερέχει λοιπόν η ουσία της ενεργίας, της Θείας Ενεργίας, γιατί η μεν ουσία και φύσης είναι η πηγή και η αιτία της ενέργειας και είναι εντελώς αμέθεκτη, ενώ η Θεία Ενέργεια είναι αιτιατή και μεθεκτή. Για δεύτερο λόγο πάλι λέγεται υπέρθεος η φύση της Αγίας Τριάδος, γιατί είναι ανώτερη από όλους τους κατά χάριν λεγόμενους θεούς, είτε αγγέλους είτε ανθρώπους, σύμφωνα με το λόγιο του Αποστόλου Παύλου, το οποίο λέει «και γάρ υπερ εισή λεγόμενοι θεοί, είτε εν ουρανό είτε επί γης».
ως περ εισή θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί. Ή επειδή υπερέχει όλους τους προσκυνούμενους θεούς από τους ειδωλολάτρες. Γι' αυτό ο Δαβίδ παραπάνω είπε «Σφόδρα υπερυψώθης, υπερ πάντας τους θεούς». Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο η φύση της Αγίας Τριάδος λέγεται υπέρθεος, γιατί είναι ανώτερη από όλους τους κατά χάριν λεγόμενους θεούς, τους αγγέλους είτε αγγέλους είτε ανθρώπους, σύμφωνα με το λόγιο του Παύλου, ή και από όλους τους λεγόμενους ψεύτικους θεούς των ειδωλολατρών. Εγώ όμως προσθέτω και το εξής, ότι όχι μόνο ο Θεός είναι υπερουσίαν εστίν και θεότητα, αλλά και πάνω από την υπεροχική αυτή θεολογία. Επειδή είναι ο Θεός, όπως είπε παραπάνω ο Μέγας Διονύσιος, υπερπάσαν θέση νεστή και υπερπάσαν αφαίρεση. Θέσης φαίνεται το να είναι ο Θεός υπερουσίαν και υπερθεότητα. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Θυκαράς στους θεολογικούς του ύμνους είπε για τον Θεό ότι είναι υπερκείμενος και αυτής της καθυπερουσιότητα θέσεως. Τι λέω. Και αν χιλιάδες φορές προσθέσει κανείς την υπέρ επί του Θεού, υπέρ επί τη υπέρ άπειρες φορές επισορεύοντας, πάλι θέσεις είναι η υπεροχική αυτή επισόρευση των προθέσεων. Ο δε Θεός είναι και υπεράνω αυτής της θέσεως. Και αν ακόμα φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα υπεροχικότατη και δεν μπορεί να γίνει ή να νοηθεί ανώτερη από αυτή. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Θεσσαλονίκης, στον λόγο προς τον Ένο, είπε περί του Θείου Φωτός «Και υπέρ το καθυπεροχήν μειών, πνευματικά ορώμενο με την ωραία αίσθηση, το Θείο Φως, δεν είναι καθόλου η ουσία του Θεού, αλλά είναι η Θεία Ενέργεια». Αυτή είναι η θεολογικότατη υποσημείωση που έχει ο Άγιος Νικόδημος, ερμηνεύοντας την λέξη του τροπαρίου υπέρθεος. Έπρεπε λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, η Αγία Τριάς, η οποία βρίσκεται στο γνώφο, δηλαδή στην αορασία της ακαταληψίας, από παλαιά καλυμμένη, να φανερωθεί εσχάτως, τρανός και καθαρά σε όλη την κτήση. Επειδή όμως σύμφωνα με τον Απόστολο πάντο φανερούμενο φως εστί, όπως λέγει στην προς Εφεσίου, στο 5ο κεφάλαιο, φως αληθινό άρα είναι η μακαρία και η υπερούσιος Τριάς, η οποία φανερώθηκε, όπως είπαμε, στον Ιορδάνη. Διότι ο μεν μονογενής Υιός κάτω σωματικά βαπτιζόταν. Ο δε πατήρ μαρτυρούσε την ιότητά του με βροντές από τον ουρανό και με φωνή δυνατή και μεγάλη, και η οποία κάλυπτε τις ακοές όλων και έλεγε «Ούτως εστί είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Το δε πνεύμα του Άγιον, το οποίο φάνηκε σε μορφή περιστεράς, παραβρισκόταν με το βαπτιζόμενο Υιό ως ομοούς Υιό του. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, στην τρίτη κατηχησή του, λέει και τα εξής προς τον βαπτιζόμενο. «Εάν και ο ίδιος έχει σαν υπόκριτη ευλάβεια, κατέρχεται και σε σένα το Πνεύμα του Άγιο, όπως κατέβηκε εις τον Χριστό μας. Από επάνω με πατρική φωνή σου ομιλεί. Ούχ ούτως εστίν ο Υιός μου, αλλά ότι νυν γέγονεν Υιός μου». Σε εκείνον βέβαια υπάρχει το εστίν στον Υιό και Λόγο του Θεού, επειδή εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Σε εκείνον υπάρχει το εστίν, επειδή πάντοτε εστίν Υιός Θεού. Στην περίπτωση όμως τη δική σου, του βαπτιζομένου, το τώρα έγινε. Τώρα έγινες Υιός του Θεού, επειδή τώρα βαπτίστηκες. Γιατί δεν έχεις την Υιότητα φυσική, αλλά κατά θέση, κατά χάρη, λαμβάνεις την υιοθεσία. Εκείνος είναι αίδιος, αιώνιος, πάντοτε ο ίδιος. Ενώ εσύ
από την πρόοδο, κατά προκοπή, λαμβάνεις τη χάρη. Τώρα που βαπτίστηκες, πήρες τη χάρη της υιοθεσίας. Αυτά λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Κατά φύση, Υιός του Θεού είναι ο Χριστός μας. Κατά θέση, κατά χάρη, Υιοί του Θεού, γινόμαστε όλοι όσοι βαπτιζόμαστε Ορθοδόξους. Φανερώθηκε λοιπόν το Πνεύμα του Άγιου εν είδη περιστεράς μαζί με τον βαπτιζόμενο Υιό ως ομοούς Υιό του, όπως λέγει το Τροπάριο. Δανείστηκε δε αυτά ο μελωδός από τον Άγιο Γρηγόριο του Θεολόγου, ο οποίος λέει τα εξής: «Ανέρχεται ο Ιησούς από το Ίδωρ, ανεβάζει μαζί του και τον κόσμο και βλέπει να σχίζονται οι ουρανοί, τους οποίους ο Αδάμ είχε κλείσει για τον εαυτό του και για τους απογόνους του, όπως είχε κλείσει και με τη μάχηρα του πυρός, με τη ρομφαία τον Παράδεισο, και το Πνεύμα μαρτυρεί την Θεότητα, διότι το όμοιο προστρέχει προς το όμοιο και η φωνή από τους ουρανούς, διότι από εκεί προερχόταν εκείνος για τον οποίο διδόταν η μαρτυρία. Εμφανίζεται δε σαν περιστέρι, διότι τιμά το σώμα, αφού και αυτό γίνεται Θεός με τη θέωση, όταν αυτή εξετάζεται από την πλευρά του σώματος». Και ερμηνεύοντας αυτά, ο σχολιαστής Νικήτας λέει: «Το Πνεύμα, το οποίο φάνηκε σωματικά και ως περιστερά πλησίασε τον Χριστό, τιμά το σώμα του, το οποίο ούτε ως προς τη φύση ήταν Θεός, διότι είναι άτοπο αυτό, ούτε ως προς την θέση, διότι δεν θεώθηκε κατόπιν πρόοδου, αλλά με τη θέωση και με την καθυπόσταση ένωση, υπέρ φύση και θέση εξ αυτής της ενώσεως Θεοθέν». Είπε ακόμα και ο Μέγας Θεσσαλονικής Γρηγόριος το λόγο του στη γέννηση του Χριστού για την υπεροχή του θεοϋπόστατου προσλήματος. «Γέννησε σαρκικός τον προαιώνιο λόγο, του οποίου όχι μόνο η θεότητα είναι ανεξιχνίαστη, αλλά και ο τρόπος της ενώσεως με την σάρκα είναι απερινόητος, το πώς ενώθηκε η θεότητα με την ανθρώπινη φύση. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Ο τρόπος ενώσεως είναι απερινόητος και η συγκατάβαση σαν υπέρβλητη και το θείο και απόρριτο ύψος του προσλήματος υπεροχικό κάθε νου και κάθε λόγου, ώστε ούτε αυτό να μην μπορεί να δεχθεί καμιά σύγκριση με την κτήση. Και ότι κι αν βλέπεις κατά σάρκα το γεννηθέντα τώρα από απείραντρο κόρη, αλλά και πάλι υπερβαίνει τη σύγκριση, διότι λέει ωραίος κάλλει παρά τους Υιούς των ανθρώπων. Δεν είπε ωραιότερος, αλλά απλώς ωραίος, για να μην συγκρίνει τα σύγκριτα, δηλαδή την ομόθεη φύση με τους απλούς ανθρώπους. Το δε Θεοίμον δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.